Εδώ λοιπόν Άρης Πορτοσάλτα και Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλημέρα σας, κύριε. Καλώς ήρθατε τον Κυριακό. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Τι, Βαγγέλη, γιατί τον κοιτάς? Σε κοιτάω, Δημήτρη μου, διότι εμείς είμαστε εργαζόμενοι, Δημήτρη μου. Κάποιοι θα τρώνε παϊδάκια εδώ. Είμαστε εργαζόμενοι, Δημήτρη μου, εμείς. Κάποιοι παρουσιαστές. Παλιά λέγαμε. Κάποιοι αρχισυντάκτες με αρχισυντάκτες επάνω. Ναι. Θα τρώνε παϊδάκια. Και οι αρχισυντάκτες. Και οι αρχισυντάκτες, βέβαια. Απάντησε το. Σε ό,τι και το άλλο Σαββατοκύριακο, εσείς θα τρώτε παϊδάκια και άλλοι θα δουλεύουν. Τώρα μιλάμε για φρέσκα κουλούρια. Ναι. Μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Τι θα πει πάλι εσύ? Ένα πράγμα. Απάντησε. Οι εκπομπές θα είναι διακριτές. Τι θα είναι? Δηλαδή. Το Σαββατοκύριακο που με τον κύριο Άρη έχουμε ραντεβού. Το επόμενο Σαββατοκύριακο που μαζί θα είμαστε πάλι. Θα είναι η σειρά μας. Αυτό εδώ δεν θα είναι άδειο. Τι δεν θα είναι άδειο? Τι θα υπάρχει και κάτι πάνω? Θα υπάρχει πάνω. Για να δούμε. Τι θα υπάρχει? Αυτό που πρέπει. Ας τα κανονίσει ο συνάδελφος. Αυτό που πρέπει για θα το κανονίσει ο συνάδελφος. Μην ασχολείστε. Σε ροσφύρι εκπομπή Σαββατοκύριακο δεν γίνεται. Αυτό είναι εγώ. Ας είναι καλά ο ΚΔΕΛΤΑ. Ας είναι καλά ο ΚΔΕΛΤΑ. Θα τα φτιάξουμε αυτά. Ποιος θα παρέμβει και σήμερα πληροφορία? Παλιά λέγαμε λοιπόν. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Πάνω αυτά φίλε είναι ελάχιστα. Δημήτρη μου, εμείς είμαστε οι εργαζόμενοι και την 1η Μάη θα την τιμήσουμε. Έτσι είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Για πάμε, έχουμε τίποτα εκτός ημερησίας, κύριε συνάδελφε? Το Γολωνάκι χθες άκουγε τουρκικά. Στο Κολωνάκι. Περπατώντας. Γιατί? Φένερμπαχτσε. Έχουν έρθει Τουρκοί. Τουρίστες. Α, τουρίστες. Από τον τουρισμό. Α, όχι για την ομάδα. Και στα νησιά έχει δει. Μπορεί να ήρθαν, ναι, ναι. Μπορεί να ήρθαν για το μάτς, δεν το ξέρω, αλλά εγώ. Όχι, δεν ήρθαν, δεν ήρθαν οι φιλάθλους τους. Αλλά εγώ βλέπω οικογένειες δηλαδή να περπατούν. Στην Πατριάρχεια εκεί. Λόγω βίζας. Αλλά βλέπετε τι γίνεται και στα νησιά. Τα νησιά είναι 20.000, σου λέει, είναι μόνο στη Λέσβο. Και αυτή την περίοδο. Τώρα, αυτή την περίοδο. Αυτή την περίοδο. Έχουν ζωντανεύσει τα νησιά όλα. Βγαίνουν το παρέμβο του. Βέβαια. Είναι 9 μέρες διακοπές. Είναι 9 μέρες άδεια. Ωραία άδεια αυτή. 9 μέρες διακοπές. Όπως το έλεγε ο Μανώλης ο Κωστίδης προχθές εδώ με εμάς. Και στα δικά μας. Όχι, όχι, που έλεγε ότι είναι αν τάξει ένας σύζυγος, τη σύζυγό του στην πόλη, στην Τουρκία τέλος πάντων, ναι, ότι θα πάμε στα ελληνικά νησιά. Είναι στα νησιά. Ναι, 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 είναι σαν να λέμε εμείς, ναι, ναι, θα πάμε, ξέρω εγώ. Θα σε πάω στο Ιόρκη. Και κάτι άλλο. Λέω και κάτι άλλο. Είπαμε για τους Τούρκους. Θέλω όμως να πω κάτι άλλο. Τώρα, ότι την Κυριακή την καθημερινή θα τη συνοδεύσει ο γαστρονόμος. Ο γαστρονόμος είναι αφιερωμένος στο Πάσχα της πόλης. Είναι μια πολύ μεγάλη δουλειά που έκανε μια ομάδα του γαστρονόμου. Συνεργάστηκε και ο Μανώλης μαζί του. Αν μπορέσει ο Μανώλης, θα τον έχει τον τόμο αυτό. Θα τον έχει εγώ τώρα. Ναι. Είναι 320 σελίδες. Ναι, θα πάρουμε οπωσδήποτε καθημερινή την κυρία. Θα το κρατήσουμε αυτό. Θα σα το κατεβάσω εγώ τώρα, γιατί το έχω ξεχάσει. Το συγχωρείτε μισό λεπτό. Το έχω. Το έχω. Μισό λεπτό. Να το δούμε. Έχει μαγικές συνταγές, μα έλεγε ο Μανώλης. Πριν φύγω. Και θα το δείξουμε μετά live. Μόνο σελίδες θα δούμε. Τι θες να δεις? Θα έρθει και εγώ. Θέλει φαγητό εσύ? Όχι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ο Παυλόπουλος θέλει μαζί με τον γαστρονόμο και ένα πιάτο να μοιραστεί και καλά πιάτο. Να το δοκιμάσουμε κιόλας. Ετοίμαστε ένα πιάτο ή περισσότερο. Όχι, ένα δεν κάνει τίποτα. Ετοίμασέ το μέχρι να πάμε σε μια είδηση. Αφού με ρωτάς, 2-3 θέλω. Ήδη στις τελευταίες στιγμές, παιδιά, έχουμε τροχαίο με νεκρό για μία ακόμη φορά. Ο Σπύρος Αλεξανδρής είναι εκεί στην περιοχή του Νέου Κόσμου που συνέβη. Για πάμε, Σπύρο. Ναι, δυστυχώς από το πρωί θρυνούμε ακόμη ένα θύμα στην άσφαλτο. Πρόκειται για έναν 53χρονο μοτοσυκλετιστή, ο οποίος τα ξημερώματα στις 4:25 έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας για άγνωστη αιτία στη λεωφόρμη του 276 με κατεύθυνση προς τον Νέο Κόσμο και ανατράπηκε. Έσπευσε στο σημείο το ανακριτικό της τροχέας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε εν ζωή. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, όταν τον είχαν μεταφέρει πια στο νοσοκομείο, άφησε την τελευταία του πνοή. Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια του περιστατικού και τις συνθήκες. Δεν γνωρίζουμε αν φορούσε κράνος ή αν είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα. Το θέμα είναι ότι έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος. Και μετράμε κάθε μέρα, κάθε μέρα οπωσδήποτε 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4 και οι περισσότεροι σκοτώνονται μέσα στις πόλεις. Μα ούτε υγρασία είχε, ούτε είχε βρέξει. Αλλά λοιπόν κάπου, μια πτήση. Τώρα τη συνέβη, μια προσεξία. Κάποιος τον έκλεισε, κάτι έγινε, κανείς δεν ξέρει. Καλημέρα, Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε καλημέρα, πολύ. Καλημέρα. Πάμε να επιστρέψουμε εδώ στα πολιτικά μας, παιδιά, και στις κόντρες των πολιτικών που γίνεται χαμό στο πολιτικό πεδίο. Είχαμε και την εμφάνιση του κ. Τσίπρα χθες. Και αυτή μια εμφάνιση με σημασία οπωσδήποτε. Να πω τρία. Θα πει κάτι για Τσίπρα? Τρία σημεία για τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι έτσι όπως τα αχειολόγησα χθες την. Δεν ήταν ακριβώς ομιλία, ήταν τοποθέτηση παρέμβαση, θα την έλεγα. Ναι, τύπου συνέντευξη, ας πούμε. Ναι, τύπου. Κράτησα τρία σημεία. Mm-hmm. Δεν μιλάω για τα στενά όρια της αριστεράς, αλλά για την πληθυντική αριστερά. Μάλιστα. Στον πληθυντικό αριθμό, που για μένα έχει σημασία όταν το λέει αυτό ο Αλέξης Τσίπρας,
ότι η πολιτική στη σημερινή εποχή δεν είναι το TikTok. Αυτό έπαιξε πολύ χθες. Νομίζω ότι αδικεί βεβαίως στη συνέχεια της φράσης του που είπε ότι δεν υποτιμώ καθόλου ούτε τον κύριο Κασελάκη ούτε τον κύριο Ανδρουλάκη. Βεβαίως η κεντροαριστερά πρέπει να παλέψει και για άλλα πράγματα και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να χαρακτηρίζεται εχμές, όπως πολλοί το ερμηνεύουν, ενδεχομένως και ναι. Το τρίτο πάντως, το οποίο κράτησα, είναι ότι είμαι παρόν. Ακριβώς. Και ενεργός, και ενεργός. Θα παρεμβαίνω όποτε το εκτιμώ. Τι σημαίνει αυτό? Είπε ότι θα παρεμβαίνει και ανεξάρτητα, αλλά και για να απαντήσει νυφάλια σε όσα έγιναν στο παρελθόν. Μια δεύτερη ανάγνωση σε όσα έγιναν, είπε, φαντάζομαι, στην Πρωθυπουργία. Και με τα λάθη που κάναμε και με τα σωστά μας που κάναμε και αυτά που δεν εξηγήσαμε και αυτά που παρερμηνεύτησαν. Εγώ τον τελευταίο καιρό διακρίνω προσωπικά έναν Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει γυρίσει ήδη σελίδα. Είδες πόσος κόσμος πήγε να τον ακούσει. Ναι, και μάλιστα το σχολίασε και με πολύ ωραίο χιούμορ. Ναι, ναι. Δηλαδή πρέπει να είμαι πρώην πρωθυπουργό. Συγκεντρώνουν περισσότερο τον κόσμο. Τον πρώην τον τιμάς πάντα. Δεν ναι, το συζητάμε. Ναι, αλλά σημαίνει ενεργό. Αυτό. Έκανες πριν την ερώτηση και σε κοίταξα. Το ενεργό σημαίνει ότι ο Αλέξη Τσίπρα μετά από μια μεγάλη περίοδο σιωπής, θα πρέπει να σας πω ότι εξ όσων γνωρίζω παρακολουθεί πολύ στενά την επικαιρότητα και τις δηλώσεις και τις κινήσεις όλων των κομμάτων. Το είπε και χθες. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να υπενθυμίσω, γιατί πολλά ακούγονται τον τελευταίο καιρό, ότι ποιος έχει πιάσει θέσεις εκεί, εάν πληρώθηκαν κάποιοι, εάν φεύγοντας από την πολιτική μπορεί να κάνεις άλλα επαγγέλματα κτλ. Θέλω να επιθυμίσω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι επικεφαλής στα Βαλκάνια, στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Βεβαίως. Και με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Γίνεται δουλειά εκεί, γίνεται πολύ δουλειά εκεί. Πολύ σοβαρή δουλειά και η συνεργασία του με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη είναι πάρα πολύ σοβαρή. Εάν αρχίζουμε και κατηγορούμε το αν πρέπει να πιάσω δουλειά ή να μην πιάσω δουλειά και αν είμαι αργυρώνητος ή προδότης, τότε θα φτάσουμε. Τότε θα φτάσουμε. Όχι, δεν είναι μόνο άκρη, Άκη μου, δεν θα βρούμε. Θα φτάσουμε σε πολύ δύσκολα σημεία. Την ίδια στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά. Μπορώ να πω κάτι πριν αλλάξουμε κατηγορία? Όχι, τον Τσίπρα. Όχι, όχι. Κατηγορία Τσίπρα μένουμε τώρα. Επειδή λέει την ίδια ώρα, κατάλαβα, πάει να πει κάτι άλλο. Ναι. Όχι, μην πάμε στο άλλο. Στον Τσίπρα λίγο. Επειδή τον άκουσα να λέει ότι είναι δυσδιάκριτα τα όρια αριστερά-δεξιά. Έβγαλε ένα τέτοιο προβληματισμό ο κύριο Τσίπρα. Ναι. Ότι είναι δυσδιάκριτα τα όρια αριστεράς-δεξιάς. Έτσι λέει. Έτσι. Ακούστε τον. Μην μείνουμε μόνο στο TikTok. Όχι, δεν μένουμε στο TikTok. Ποιος θα μπέρδεψε τα όρια αριστεράς-δεξιάς, θυμάται κανείς, ναι, ή τα ξεχάσαμε αυτά? Ποιος κυβέρνησε αριστερά-δεξιάλες? Διότι είναι μήπως το 15 είναι κάτι πολύ μακρινό, μήπως είναι του προπερασμένου αιώνα. Ξέρω εγώ, μπορεί να πέρασε πάρα πολύ καιρό και χάσαμε. Ποιος μπέρδεψε τα όρια δεξιά-αριστεράς? Το έχεις ξεχάσει, το εσείς... Εγώ. Ναι, ναι, θες κάποιο φωτιστηριακό μάθημα, τίποτα, θες σχετική διδασκαλία, θες κάτι, παρακαλώ. Ναι, απολύτως, ναι, γιατί, άμα με γαργαλάς τώρα με σχόλεις. Ο Άρης λέει, δεν ξεχνώ. Εγώ απλώς λέω το 2015, ποιος συνεργάστηκε με τον ακροδεξιό Καμένο, κάποιος άλλος, από άλλο πλανήτη? Δεν είχε προηγηθεί ένα άλλο ετερόκλητο μπέρδεμα για το καλό της χώρας? Πότε? Ποιο ήταν το ετερόκλητο? Πασόκ, τον ορθοδοξισμένο. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Άλλο η κρίση. Το 2015 τι είχαμε, ευτυχία? Το ίδιο είναι η κρίση. Το 2015 τι είχαμε? Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ συνεργάστηκαν. Για ποιο λόγο? Για να σώσουν την Ελλάδα και την έσωσαν. Την οποία ήδη είχαν καταστρέψει. Την έσωσαν. Την οποία την είχαν καταστρέψει όμως. Είναι ευθεία η απάντηση. Και η Ελλάδα καταστράφηκε επειδή μια ζωή η αριστερά πήγαινε και έβγαζε μια χούφτα. Κυβέρνησε η αριστερά. Και δυστυχώς δώσανε. Κυβέρνησε η αριστερά. Δυστυχώς δεν κυβέρνησε η αριστερά. Η αριστερά για να βγει από τις φυλακές βγήκε το 1974. Ναι, παιδί μου, ήταν με μια χούφτα ανοιχτή από το 1974. Την ίδια στιγμή αυτό. Να δούμε εδώ λίγο τον γαστρονόμο που έχει Άρης μαζί του σήμερα. Ο Άγγελος Ρέντουλας λοιπόν και μια ομάδα από την Αθήνα σε συνεργασία με τον Μανώλη Κωστίδη εργάστηκαν εκεί. Εγώ θα σας δείξω μια εικόνα της σύγχρονης Λοξάνδρας. Μάλιστα. Για το πώς δηλαδή οι κυρίες ετοιμάζουν το πασχαλινό τραπέζι. Για όσους έχουν δει τη Λοξάνδρα. Ορίστε. Για όσους την έχουν δει τη Λοξάνδρα και ξέρουν. Ή έχουν διαβάσει. Μια κλασική εικόνα είναι αυτή εδώ. Τραπεζιού, Πώς τρώνε το τραπέζι σε ένα αστικό σπίτι της Κωνσταντινούπολης. Και εδώ θέλω να σας δείξω
μια μορφή. Σήμερα τον κύριο Δεμιρζόγλου είναι ο διευθυντής του Ζωγραφείου Λυκείου. Μας το έχει πει ο Μανώλης εκατομμύρια φορές. Ναι. Μεγάλη είναι μορφή, μια από τις μορφές της πόλης που σήμερα μορφή. Από τους λίγους που δηλαδή μάλιστα. Από αυτόν τον μικρό κύκλο ανθρώπων οι οποίοι αντέχουν. Λοιπόν, να μένουμε σε αυτά. Πάμε εμείς να δείξουμε τη δημοσκόπηση. Σήμερα πάντως, παρακαλώ. Στο φόρουμ των Δελφών θα έχω την ευκαιρία να κάνω μια συζήτηση με τον κύριο Βίρονα Νικολαίδη για τις σχέσεις που μπορεί να αναπτυχθούν σε αυτό το πλαίσιο μιας κάποιας βελτίωσης που παρατηρείται και ποιες ευκαιρίες μπορούν να αναπτυχθούν σε επιχειρηματικό επίπεδο. Και να ξαναθυμηθούμε και εκείνη την ιδέα μιας κάποιας, είναι λίγο οραματικό, επιστροφής Ρωμιών Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη. Είπαμε όχι σε βάση επιδοματική, αλλά σε άνοιγμα εργασιών, ευκαιριών κτλ. Μακάρι. Πάντως, αυτό είναι το τεύχος. Είναι καταπληκτικό να το πάρουν όλοι το τεύχος αυτό. Θα σας τα πει και ο Μανώλης, γιατί χθες συνέβη το εξής. Χθες, πριν να ανοίξει το σπίτι του στον Ευαγγελάτο Κασελάκης, πέρασε και ήπιε καφέ στον Τακάπο. Κάθε μέρα σχεδόν περνάει. Εγώ δεν το έζησα. Όχι, για 5-6 λεπτά και όταν θα κάνει αλλά ψιλοδιαδήλωση εκεί. Και μετά πήγαμε για καφέ με τον Μανώλη. Και εκεί λοιπόν μου τα εξηγούσε. Αυτήν στην Αγία Τριάδα τρώσανε τραπέζι και φτιάξανε πολύ ωραίο σκηνικό. Έχει βιντεοσκοπηθεί όλο αυτό και μακάρι να βγαίνει και ένα ωραίο ντοκιμαντέρ, ας πούμε, από όλη αυτή την. Λοιπόν, πάμε εμείς για τη δημοσκόπηση τη Opinion για το Άξιον 24. Ξεκινάμε εδώ λοιπόν με το πρώτο ερώτημα. Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν πρόορες εθνικές εκλογές όπως πρότεινε ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ? Όχι και μάλλον όχι 61,7%. Το απορρίπτει ο κόσμος σε μία ακόμη δημοσκόπηση. Έχει ξανααποριφθεί αυτό. Ναι. 34% ναι και μάλλον ναι. 4,3% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Πάμε στην επόμενη χαρτά, στο επόμενο ερώτημα. Υπάρχει περίπτωση δοθείας στις ευρωεκλογές και θα πρέπει να διεξαχθούν με την παρουσία ξένων παρατηρητών, έτσι όπως αρχικά είχε διατυπώσει ο κύριος Κασαντάκης και μέχρι πρώτου το επέμενε σε αυτό το επιχείρημα. Το 59% απορρίπτει και αυτό. Το 36% λέει μάλλον ναι ή ναι. Και ένα 4,8% δεν τοποθετείται. Πάμε στην καταλληλότητα. Εδώ λοιπόν ο καταλληλότερος πρωθυπουργός και βλέπουμε 33,9 Μητσοτάκης, 33,9 κανένας. Δίνεται μεγάλη μάχη εδώ, στήθος με στήθος. Και από κάτω, σε τεράστια απόσταση πραγματικά, το λέγαμε και πριν, ότι το άθροισμα όλων μαζί των υπολείπων αρχηγών δεν κάνουν το άθροισμα του Μητσοτάκη. Δηλαδή όλοι μαζί αν μαζευτούν οι άλλοι δεν ξεπερνάνε στην δημοφιλία τον πρωθυπουργό. 8,5 ο κύριος Κασελάκης, 6,6 ο κύριος Βελόπουλος, 6,2 ο κύριος Ανδρουλάκης, 3,5 ο κύριος Κουτσούμπας πλασάρεται και αυτός στην πέμπτη θέση στην πραγματικότητα, έκτη αν βάλουμε και τον κανέναν. Από κοντά η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου πλεύση ελευθερίας και αμέσως μετά όλοι οι υπόλοιποι με κάτω της μονάδας ποσοστά. Είναι εντυπωσιακό πάντως το πώς έχει ενισχυθεί και έχει πλασαριστεί ο κύριος Βελόπουλος ανάμεσα στον κύριο. Στα χαμηλά θα μου πει, αλλά μεταξύ του κύριου Κασελάκη και του κύριου Ανδρουλάκη, του οποίου χωρίζει πια μια σημαντική διαφορά. Εδώ είναι πρόθεση ψήφου ευρωεκλογών επί των εγκύρων 26,6% Νέα Δημοκρατία, 12,4% στη δεύτερη θέση καθαρά ο ΣΥΡΙΖΑ, 10,3% το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, 7,1% το Κομμουνιστικό Κόμμα, στην τέταρτη θέση 8,9% ο κύριος Βελόπουλος, η Ελληνική Λύση, 2,2% οι Σπαρτιάτες, 3% η Πλεύση Ελευθερίας και πάμε στη δεύτερη σελίδα, 3% το κόμμα Νίκη, 1,1 με 25, 2,6 είναι αριστερά, 2,5 Δημοκράτες, 1,2 Φόνη Λογικής, 2 άλλο και 17,1% ανταποφασιστή. Πάμε τώρα να κάνουμε κατανομή αυτών των αναποφάσεων. Εδώ λοιπόν η εκτίμηση είναι αυτή δηλαδή. Η Νέα Δημοκρατία κοντά στα ποσοστά που είχε στις προηγούμενες εκλογές, το 32,1 δηλαδή. 15 ο ΣΥΡΙΖΑ, 12,4 το ΠΑΣΟΚ. Ξανά εδρεωμένο πια στην τρίτη θέση. Εδώ φαίνεται ότι έχει κρυθεί μια κατάσταση για την ώρα, μιλάμε τώρα. Στάσιμο όμως σε ποσοστά χάνει και κάτι από τα προηγούμενα, σχετικά με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας πάντα. Αντιθέτως, ο ΣΥΡΙΖΑ τσιμπάει μία-μία μισή μονάδα. 8,5 το ΚΚΕ στον 10,7 Ελληνική Λύση και αυτή ανεβασμένη ακόμα πιο ψηλά και πια χτυπάει την πόρτα της τέταρτης θέσης. Βλέπουμε ότι οι αποστάσεις πια μικραίνουν. Στο 2,6 Σπαρτιάτες. Δεύτερη σελίδα εδώ να δούμε τι γίνεται. 3,7 η Πλεύση, 3,7 η Νίκη, 1,3 το Μέρα, 3,2 η Νέα Αριστερά. Φαίνεται να ξεπερνάει το όριο του 3. Στο 3 ακριβώς οι Δημοκράτες του κ. Λοβέρδου, 1,2 Φωνή Λογικής, 2,3 άλλο. Και
Πάμε στο εύρος των ποσοστών, δηλαδή στο πώς στείλονται τα πιθανά ενδεχόμενα, οι πιθανές εξισώσεις της βραδιάς των εκλογών. Νέα Δημοκρατία 30,5 ψήφου εκλογών. Εύρος ποσοστών από 30 έως 34,1 η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Από 14 έως 16% ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια ανάσα από το 17% που έχει βάλει ως πρώτο πύχη ο κ. Κασελάκης, στα ψηλά της εκτίμησης. Από 11,4 έως 13,4 το ΠΑΣΟΚ. Από 7,5 έως 9,5 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Από 1,9 έως 3,3 οι Σπαρτιάτες, θα δούμε αν θα συμμετάσχουν στις εκλογές. 9,7 έως 11,7 το η Ελληνική Λύση, που μπορεί να είναι ένας από τους μεγάλους νικητές εκείνης της βραδιάς των εκλογών, ο κύριος Βελόπουλος. Πάμε παρακάτω στην επόμενη κάρτα. 2,7 έως 4,7 η Νίκη. 2,7 έως 4,7 η Πλεύση Ελευθερίας. 2,5 έως 3,9 η Νέα Αριστερά. 0,8 έως 1,8 το ΜΕΡΑ25. 2,3 έως 3,7 οι Δημοκράτες. 0,9 έως 1,9 η Φινή μεγάλη μάχη εδώ. Ναι, ναι. Γιατί εδώ υπάρχει σενάριο να μπει και έξω αρκετά κόμματα, ναι, ναι, ή να μπουν και ακόμα περισσότερα κόμματα. Θα δοθεί μεγάλος αγώνας εδώ. Βέβαια. Βλέπουμε, κοιτάξτε. Στα εδώ. Πολύ χαμηλά. Στα χαμηλά ακριβώς μένουν βάζοντας πολλά κόμματα έξω. Ναι, ναι. Θα δούμε στο τέλος. Και λοιπόν, άλλο κόμμα 1,6 έως 3. Πάμε εδώ να καλημερίσουμε. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμος ο κύριος Χρυσόγονος. Να τον δούμε. Είναι ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Πάμε να τον δούμε λοιπόν σε Skype σύνδεση. Εδώ είναι ο καθηγητής. Καλημέρα σας, κύριε Χρυσόγονε. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε. Δεν βλέπω και μεγάλες, πώς να το πει κανείς, μεγάλη άνοδο του ΠΑΣΟΚ, κύριε καθηγητά. Παραμένει σταθερό το ΠΑΣΟΚ, ίσως και να χάνει και λιγάκι. Τι συμβαίνει εδώ? Ο αρχηγός σας είπε, λέει όλες τις τελευταίες μέρες, ότι τρίτη θέση θα είναι ήττα. Καθαρά πράγματα. Πάμε για τη δεύτερη θέση. Πράγματι, είναι μια κομβική σημασία αναμέτρηση οι ευρωεκλογές. Εάν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να πάρει τη δεύτερη θέση, τότε εκτιμώ ότι η άνοδος που έχουν τα ποσοστά του κόμματος σταθερά από το 2015 και μετά σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, σε κάθε νέα εκλογική αναμέτρηση ανεβαίνουμε σε σχέση με την προηγούμενη, αυτή η άνοδος θα επιταχυνθεί. Ναι. Διότι εάν βρεθούμε στη δεύτερη θέση, θα καταστεί φανερό σε όλους ότι το ΠΑΣΟΚ έχει είναι δυναμική. Ο πραγματικός. Ναι. Ότι έχει μια δυναμική, γιατί αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο πραγματικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, που μπορεί να δώσει τέρμα στη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αν δεν τα καταφέρει ναι, και βγει δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, είναι ένα ετερόκλητο άθροισμα πολιτικών δυνάμεων, προελεύσεων κλπ. Με πολύ περιορισμένη επιρροή στον συνδικαλισμό, στην τοπική αυτοδιοίκηση, με πολύ περιορισμένη βάση μελών, με έναν αρχηγό ο οποίος επιδεικνύει σε κάθε ευκαιρία ένα έλλειμμα σοβαρότητας, για να το πω έτσι ευγενικά. Παίρνει όμως 16% κύριε Χρυσόγονε. Ναι, να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε με τα λεγόμενα σας. Όχι, γιατί το λέει αλλά, αυτό ο κύριος Χρυσόγονος? Όχι, λέω να συμφωνήσουμε. Ότι έχει έλλειμμα σοβαρότητας είναι βαριά. Ναι, ο κύριος Χρυσόγονος δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει. Αν προσέχουμε πάντοτε τι λέει, αυτό λέει επί της ουσίας. Αλλά οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον και η αποδοχή λένε ότι εμείς θέλουμε αυτόν τον κύριο. Μα ένας άνθρωπος ο οποίος σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι κάτω από το ποσοστό των εθνικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ. Φίλω, και ο οποίος στην αρχή μας έλεγε ότι θα ήταν επιτυχία για τον ίδιο και το κόμμα του να ξαναπιάσει το ποσοστό των εθνικών εκλογών. Μάλιστα. Και ο οποίος χθες έρχεται και μας λέει ότι ο στόχος του είναι η πρώτη θέση. Τώρα πάει για πρωτιά, έτσι είπε. Ναι. Σωστά, δηλαδή, επιδεικνύει σε κάθε ευκαιρία ένα έλλειμμα σοβαρότητας. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να κυβερνήσει. Εσάς σας έκανε εντύπωση, και τι εντύπωση σας έκανε μάλλον το χθεσινό άνοιγμα του σπιτιού που είδαμε του κυρίου Κασελάκη, μια και το λέτε, μια και λέτε για σοου και όλα τα υπόλοιπα. Τι εικόνα σας δημιούργησε αυτό? Ο κύριος Κασελάκης, να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά, δεν πουλάει πολιτική. Πουλάει lifestyle. Mm. Υπάρχει μια μερίδα του εκλογικού ακροατηρίου, στην οποία αυτό αγοράζει, λέτε, έχει αυτό πέρασει. Νομίζω ότι το ίδιο είπε και χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Και μια... ναι. Περίπου και το ίδιο άλλη... είπε. Και δυστυχώς υπάρχει και μια άλλη μερίδα του εκλογικού ακροατηρίου, στην οποία πουλάει όχι το lifestyle, αλλά οι κυραλιφές και οι επιστολές, πώς έλεγε ο κ. Βελόπουλος, του Ιησού Χριστού. Mm. Τι να πω, εντάξει, ό,τι θέλει μπορώ ο ελληνικός λαός. Μπορώ να πω όμως κάτι, μια παρατήρηση. Να ρωτήσει κάτι ο Άρης, κάτι συγκεκριμένο, για μια που είναι εδώ ο κ. Χρυσόγονος. Άρη μου, σε παρακαλώ, το κρατάς, επειδή έχω πίεση διαλύματος. Και μετά αμέσως ξεκινάμε με Άρη Πορτοσάλτε. Πάμε λοιπόν, ελάτε. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε μείνει στον κύριο συνάδελφο Άρη Πορτοσάλτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε το ερώτημά του προς τον κύριο Χρυσόγονο. Ναι, θα πρέπει, γι' αυτό θα το σκοπίμως θα το θέσω στον κύριο
καθηγητή, μάλιστα, στον κύριο καθηγητή πρωτίστως, γιατί πρέπει να δοθεί μια απάντηση. Μάλιστα. Λοιπόν, ρώτησε ο Ζαχαρίας Ζούπης στην Opinion, εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση νοθείας στις ερχόμενες εκλογές, μα να τη δούμε την κάρτα κύριε Κωνιτόπουλε, στις ερχόμενες ευρωεκλογές και ότι θα πρέπει να διεξαχθούν με την παρουσία ξένων επιτηρητών όπως έχει πει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης. Ναι. Να το δούμε λίγο αυτό. Υπάρχει ένα 36%. Παιδιά, ακούστε λίγο. Το 44 στους 10 πολίτες υποψιάζονται, θεωρούν ότι είναι βάσιμη υποψία ότι θα γίνει η νοθεία στις ευρωεκλογές. Ότι μπορεί και να γίνει. Δεν το αποκλείουν τουλάχιστον. Πρωτίστως, καλείται η κυβέρνηση, όχι ο κύριος Χρυσόγονος, για να είμαι ακριβής, πρωτίστως καλείται η κυβέρνηση να απαντήσει αυτά τα φίδια, αυτά τα επικίνδυνα πράγματα τα οποία αμολάει είτε ο Βελόπουλος, είτε ο Κασελάκης, τα εξαιρετικά επικίνδυνα. Μπορεί να πούνε ό,τι θέλουν για το Μητσοτάκη, για ό,τι θέλουν να πούνε. Ο Κασελάκης το μάζεψε τώρα. Όχι. Διαμόρφωσε συνείδηση στην κοινωνία. Δεν μάζεψε τίποτα. Αυτός ο τύπος χθες στον Ευαγγελάτο, χθες τον Νίκο Ευαγγελάτο, όταν τον στρίμωξε ο Νίκος Ευαγγελάτος, είναι πολύ ωραίο το απόσπασμα. Του λέει, δεν είσαι λογιστής να σου πω ποιες είναι οι εταιρείες μου. Ακόμη και τώρα κρύβει εταιρείες ο Κασελάκης. Ακόμη και τώρα. Είναι τόσες πολλές που δεν τις έχει μεταβιβάσει. Επαναλαμβάνω, η ευθύνη είναι στην κυβέρνηση. Είπε στη ΣΥΑ θα τα δώσει. Ναι. Καλά, παραμύθια της Χαλιμάς. Χθες του είπε, δεν είσαι λογιστής. Χθες που τον στρίμωξε ο Νίκος. Μισό λεπτό κύριε Καπιτάν. Τώρα θα απαντήσετε κύριε Χρυσόγονο. Πρωτίστως θα πρέπει να απαντήσουν οι θεσμικές αρχές. Ναι. Πρωτίστως. Μετά η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά στις εταιρείες του, μάλιστα, και στα μερίσματά του. Πάμε όμως τώρα σε αυτό το θέμα. Βεβαίως πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση στο θέμα νοθείας. Και κύριε Χρυσόγονε, υπάρχει περίπτωση να γίνεται νοθείας εκλογές και να γίνει νοθεία τώρα σε ευρωεκλογές? Ορίστε παρακαλώ. Σας ρωτάμε και από την ιδιότητα του συνταγματολόγου. Μα γι' αυτό είπε και ο Άρης, καθηγητή. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι διαφωνώ με το ερώτημα όπως τέθηκε. Mm-hmm. Αυτό το «και» είναι άνευ αντικειμένου. Το «και» θα πρέπει. Mm-hmm. Διότι οι εκλογές ούτως ή άλλως διεξάγονται με την παρουσία ξένων παρατηρητών, μάλιστα, και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, αλλά και η Κομισιόν έχει θεσμική υποχρέωση να επιτηρεί τη διεξαγωγή των εκλογών στα κράτη-μέλη. Διότι αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να αναφέρει στην ετήσια έκθεση που υποχρεούται να υποβάλει προς τους υπόλοιπους θεσμούς για την κατάσταση του κράτους δικαίου σε καθένα κράτος μέλος. Άρα τώρα, δηλαδή, είναι όχι σαν να παραβιάζουμε, σαν να έχουμε μια πόρτα τελείως ανοιχτή και να την χτυπάμε στον τοίχο. Είναι αστεία πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως, επιτρέψτε μου να προσθέσω και το εξής. Στην Ελλάδα, τα τελευταία 50 χρόνια, έχει οικοδομηθεί ένα κράτος που είναι, δυστυχώς, παθολογικά πρωθυπουργοκεντρικό. Δεν υπάρχουν επαρκή θεσμικά αντίβαρα. Και αυτό ακριβώς είναι το κεντρικό πρόταγμα που θέτει για τη χώρα μας, συνολικά, το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο κατά τα άλλα η κυβέρνηση το αναθεματίζει ως ανθεληνικό και λοιπά. Λέει ότι πρέπει να υπάρχει ένας πολύ ισχυρός πρωθυπουργός και αυτό ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο στα χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη με το περιβόητο επιτελικό κράτος. Και ότι πρέπει να υπάρξουν θεσμικά όταν αντίβαρα. Το ψήφισε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, κύριε καθηγητά, πού ήσασταν εσείς τότε, καθηγητής? Εγώ τότε ήμουν. Το πρωθυπουργικό κράτος το ψήφισε, το έφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Θυμόμαστε εμείς οι παλαιότεροι τουλάχιστον. Κοιτάξτε, που έχουμε μια μικρή ηλικία. Ναι, κοιτάξτε. Η αρχική διατύπωση του συντάγματος του 1975 έβαζε ως πιθανό αντίβαρο έναν ισχυρό στις αρμοδιότητες του πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά το αντίβαρο αυτό δεν ήταν ρεαλιστικό. Διότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είχε, ακόμα και τότε που απαιτούνταν η πλειοψηφία των 3/5 για να εκλεγεί, δεν είχε επαρκή δημοκρατική νομιμοποίηση για να λειτουργήσει ως πραγματικό αντίβαρο. Αν είχαμε τυχόν άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, ένα ημιπροεδρικό σύστημα δηλαδή, θα μπορούσε να λειτουργήσει. Ναι, στην πράξη υποδείχθηκε εκείνη τη δεκαετία ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Όπως πιστεύουν 4 στους 10 πολίτες. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί πρέπει να απαντήσουμε, κύριε Χρυσόγονε. Σε αυτό σας απάντησα ήδη. Όχι. Δεν το άκουσα καλά. Νοθεία δεν μπορεί να γίνει, διότι
υπάρχουν διεθνείς παρατηρητές έτσι κι αλλιώς, και διότι αν γινόταν νοθεία, οι συνέπειες για τη χώρα θα ήταν καταλυτικές. Και στο επίπεδο της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς τους περιμένουμε για να μην γίνει νοθεία. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Συγγνώμη, δηλαδή, τους ξένους παρατηρητές περιμένουμε, κύριε καθηγητά, και εσείς το αφήνετε. Όχι. Τι σας είπα. Ξένοι παρατηρητές υπάρχουν. Τι να πει ο Κασελάκης και τι να πει και ο άνθρωπος απ' έξω. Τελειώστε το αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει θέμα νοθείας. Το Πασόκ συμμετέχει. Κύριε για Ξόμπρο, τα προβλήματα σύνομαι, του ελληνικού κράτους πρέπει λεπτό, να κάνουμε λεπτό. Μια... Ένα λεπτό. Το ΠΑΣΟΚ συμμετέχει σε αυτή την καλλιέργεια αυτού του συγκεκριμένου κλίματος καχυποψίας και λαϊκισμού όταν επαυξάνει στα περισυγκάλυψης μονταζιέρας μπαζώματος στην αγωδία των Εμπών ή όταν ο κύριος Ανδρουλάκης λέει θα βάλω φυλακή όσους έστησαν το παρακράτος των παρακολουθήσεων περιγράφοντας ως επικεφαλής τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Επαυξάνει, συμμετέχει, χωρίς να έχει κάνει μήνυση. Χωρίς να έχει κάνει μήνυση. Το ερώτημα λοιπόν, αν μιλάμε για φίδια, δράκους και όλα αυτά που προκαλούν αυτό το 34%, το ερώτημά μου είναι αυτό. Το ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στη δημιουργία αυτού του κλίματος ή απέχει. Ένα-ένα. Με ρωτάτε πολλά πράγματα, δώστε μου τη χρόνο να απαντήσω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά. Αυτό στην πράξη ισοδυναμεί με μήνυση. Και από εκεί και πέρα η τραγωδία των Εμπών έχει πολύ βάθος ακόμα, το οποίο σιγά σιγά θα αποκαλυφθεί διότι ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιον. Επαναλαμβάνω, δεν τίθεται θέμα νοθείας στις ευρωεκλογές, τίθεται όμως θέμα παθολογικού πρωθυπουργοκεντρισμού του ελληνικού κράτους και ο οποίος γεννά διάφορα ζητήματα και διαπλοκής και διαφθοράς και κάθε είδους παθολογικά φαινόμενα. Και επαναλαμβάνω, το Ευρωκοινοβούλιο στο ψήφισμά του μας λέει ότι παιδιά κάντε συγκεκριμένες βελτιώσεις για να αναβαθμίσετε την ποιότητα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη χώρα κύριε καθηγητά. Πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις να μπουν σε σοβαρό διάλογο πάνω στο ζήτημα αυτό. Βεβαίως είδατε χθες το δημοσίευμα του Πολίτικου στις Βρυξέλλες. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τα κονδύλια. Ενωσιακών μάλιστα. Κονδυλίων. Υπάρχει θέμα κακοδιαχείρισης. Μάλιστα. Λοιπόν, δημιουργούνται παθολογικά φαινόμενα από αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφοι. Καλημέρα σε όλους.